Εδώ είμαστε και πάλι, 7 ημέρες επιστήμη και τεχνολογία για το επόμενο ημίωρο. Και τι θα λέγατε να ξεκινούσαμε με μια πτήση πάνω από το Ισλανδικό ηφαίστειο Holuráun. Ας απογειωθούμε λοιπόν με μαγευτικές εικόνες αλλά και την άγρια ομορφιά της φύσης. Πραγματικά εντυπωσιακό, θα συμφωνήσετε. Παρά την τεράστια επιστημονική πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα της ιατρικής, παραμένει γρίφος για γερούς λίτες, ο αυτισμός. Ελπίδες όμως για καλύτερη κατανόηση των αιτιών που προκαλούν αυτήν την νευροαναπτυξιακή διαταραχή, αλλά και νέους τρόπους αντιμετώπισης της, ενδεχομένως γεννά μια νέα μελέτη που βρίσκεται σε εξέλιξη, η μεγαλύτερη μελέτη που έχει γίνει στα χρονικά για το θέμα του αυτισμού. Ο Ράιαν είναι μόλις 8 ετών και πάσχει από μία μορφή υψηλά λειτουργικού αυτισμού. Είναι ένας από τους ασθενείς που μετέχουν στη μεγαλύτερη επιστημονική μελέτη που έχει διεξαχθεί στα χρονικά με θέμα τον αυτισμό, αυτήν την νευροαναπτυξιακή διαταραχή που ακόμη και σήμερα εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο δυσεπίλητους γρίφους για τους επιστήμονες. Νομίζω ότι κατά βάση έχουν δύο στόχους. Πρώτον, να αναγνωρίσουν τους παράγοντες που θα βοηθήσουν στην καλύτερη, εγκυρότερη αλλά και πιο έγκαιρη διάγνωση. Και δεύτερον, να βρουν νέους τρόπους αντιμετώπισης. Η διαδικασία είναι μάλλον απλή. Ο Ράιαν παίζει μια σειρά παιχνιδιών στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενώ τα μηχανήματα παρακολουθούν τις αντιδράσεις του. Στη συνέχεια, οι επιστήμονες θα αντιπαραβάλλουν την απεικόνηση του εγκεφάλου του Ράιαν με μια αντίστοιχη μη αυτιστικού ατόμου. Το πρόβλημα με τον αυτισμό είναι πως κανείς δεν γνωρίζει το γιατί και υπάρχουν μία σειρά απορριών. Μήπως είναι κάτι που έφαγα όσο ήμουν έγκυος. Είναι γενετικό. Αυτή η συγκεκριμένη μελέτη αναζητεί το βιολογικό ίχνος, οπότε αναζητεί τις αιτίες και πιστεύω ότι θα βοηθήσει τον κόσμο να καταλάβει. Δεν θα αλλάξει κάτι, αλλά ίσως βοηθήσει αυτή η καλύτερη κατανόηση. Η μελέτη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου σύμφωνα με στοιχεία του Αμερικανικού Παρατηρητηρίου Αυτισμού και Νευροαναπτυξιακών Διαταραχών, το 2014 ένα στα 68 παιδιά ηλικίας 8 ετών φαίνεται πως πάσχει από κάποια μορφή προβλήματος που εμπίπτει στο ευρύτατο βεβαίως φάσμα του αυτισμού. Αντίστοιχη όμως είναι η κατάσταση και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι περίπου τα 150.000 άτομα είναι ενταγμένα στο φάσμα του αυτισμού. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται σε μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από ένα κέντρο ελέγχου νοσημάτων, με βάση την οποία ένα στα 68 παιδιά εντάσσονται στο φάσμα του αυτισμού. Οι δομές που υπάρχουν σήμερα δεν επαρκούν, είναι πάρα πολύ λίγες σε αριθμό, βασίζονται σε προσπάθειες κυρίως γονιών ατόμων με αυτισμό. Είναι αλήθεια ότι στην Ελλάδα τα άτομα με αυτισμό είναι στιγματισμένα. Όμως οφείλουμε και σαν κοινωνία αλλά και σαν οικογένεια να εντάξουμε τα άτομα αυτά, τα οποία θα ανταποκριθούν πολύ θετικά στο κοινωνικό σύνολο. Το πρώτο που χρειάζεται κάθε άτομο με αυτισμό είναι αγάπη
από την οικογένειά του και το γύρω του κοινωνικό σύνολο. Το δεύτερο είναι σωστή εκπαίδευση. Τα ποσοστά εμφανίζονται εκρηκτικά σε σχέση με προηγούμενα έτη, αν και όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, στην ουσία δεν πρόκειται για αύξηση των περιστατικών, αλλά για αλλαγή στον ορισμό των διαταραχών εκείνων που αναγνωρίζονται πια ως μορφές αυτισμού. Η αποκωδικοποίηση του αυτισμού, ο εντοπισμός των αιτίων του και η συνακόλουθη αντιμετώπιση του παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την παγκόσμια ιατρική κοινότητα. Πραγματικά μια μεγάλη πρόκληση. Θα περάσουμε τώρα στη Μαρία Φαρμακιώτη για να δούμε μαζί, Μαρία, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νικό. Πώς μπορεί κάποιος να προλάβει την εκφύλιση της οχράς κοιλίδας, ένα θέμα που αφορά πολλούς ασθενείς. 12,5 εκατομμύρια μόνο στην Ευρώπη είναι η συχνότερη αιτία μείωσης της κεντρικής όρασης. Με ένα γενετικό τεστ, λοιπόν, μπορεί κάποιος να διαπιστώσει αν έχει την προδιάθεση να εκδηλώσει ηλικιακή εκφύλιση της οχράς κοιλίδας. Απαιτούνται 3 με 4 ml αίματος. Η εξέταση γίνεται μία φορά και αποτελεί το γενετικό προφίλ του ατόμου. Είναι σημαντικό, Νικό, είναι πολύ σημαντικό, γιατί όσο νωρίτερα διαγνωστεί η νόσος, τόσο περισσότερο θα καθυστερήσει η απώλεια της όρασης. Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, καθώς τα επιτεύγματα της ιατρικής συνεχίζονται και γίνονται όλο ένα και πιο εντυπωσιακά, Μαρία. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά των Αμερικανών επιστημόνων να μας εκπλήξουν, αφού κατάφεραν για ακόμα μια φορά να δημιουργήσουν για πρώτη φορά σε εργαστήριο ανθρώπινο σκελετικό μη, που όμως κάνει συσπάσεις και αντιδρά σε ερεθίσματα. Το βλέπουμε εδώ. Σαν ένας κανονικός μυς, δηλαδή. Ακριβώς, ακριβώς. Χρησιμοποίησαν ως πρώτη ύλη ανθρώπινα κύτταρα που παρήγαγαν από βλαστοκύτταρα, τα πολλαπλασίασαν και με τη βοήθεια ενός θρεπτικού τζελ έγινε το μυς. Και σε τι θα βοηθήσει αυτή η εξέλιξη, Μαρία? Ο ιστός αυτός θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, Νικό, για τη δοκιμή νέων φαρμάκων αλλά και για βιοψία μειών, που είναι κάτι που δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει σε κάποιες παθήσεις τουλάχιστον. Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα στην επόμενη έρευνα που επιβεβαιώνει τη ρίση: ο ύπνος θρέφει τα μωρά. Και κυρίως εγκεφαλικά τα θρέφει. Σύμφωνα με Βρετανούς και Γερμανούς επιστήμονες, όσο πιο πολύ κοιμάται κανείς σαν μωρό, ακόμη και όταν έχει πια μεγαλώσει, τόσο καλύτερα θα μαθαίνει και θα θυμάται. Η μελέτη έγινε σε 216 μωρά ηλικίας 6 μηνών έως 1 έτους και έδειξε ότι δεν μπορούσαν να θυμηθούν νέα πράγματα αν δεν είχαν προηγουμένως κοιμηθεί αρκετή ώρα. Γι' αυτό και η καλύτερη ώρα για να μάθει κανείς κάτι στο παιδί του, λένε οι ερευνητές, είναι λίγο πριν αυτό κοιμηθεί. Ίσως και γι' αυτό να έχει σημασία οι γονείς να διαβάζουν στα παιδιά τους όταν αυτά πέφτουν για ύπνο. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η μελέτη. Θα σε βρούμε και αργότερα, Μαρία. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ίσως όλοι έχουμε χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή τη φράση «Σε βλέπω και κρυώνω». Ερευνητές μεγάλου Βρετανικού Πανεπιστημίου υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο μπορεί πραγματικά να συμβεί. Για δείτε πώς. Μπορεί η αίσθηση του κρύου να είναι μεταδοτική? Πρόσφατη μελέτη του Πανεπιστημίου του Σάσεξ υποστηρίζει πως ναι. Στα πλαίσια του σχετικού πειράματος, 36 εθελοντές κλήθηκαν να παρακολουθήσουν βίντεο όπου άλλοι άνθρωποι έβαζαν το χέρι τους μέσα σε πολύ ζεστό ή πολύ κρύο νερό αντίστοιχα. Στη δεύτερη περίπτωση, καθώς οι συμμετέχοντες παρακολουθούσαν τα βίντεο, ταυτόχρονα έπεφτε ραγδαία η θερμοκρασία και της δικής τους παλάμης. Πώς εξηγείται λοιπόν αυτό? Υπάρχει ένας έμφυτος μηχανισμός μέσα μας, στο μυαλό μας, στους ανθρώπους αλλά και στα υπόλοιπα πρωτεύοντα, δηλαδή τους πιθήκους, και ίσως και σε άλλα θηλαστικά και ζώα, ο οποίος μας βοηθάει να αντιγράψουμε κάτι που βλέπουμε. Στην περίπτωση αυτή, να αντιγράψουμε την αίσθηση του κρύου. Οι ερευνητές του Σάσεξ πάντως αποδίδουν το αποτέλεσμα στην ενσυναίσθηση. Αλήθεια, έχετε σκεφτεί ποτέ γιατί κλαίμε όταν βλέπουμε την αγαπημένη μας ταινία? Γιατί ενθουσιαζόμαστε τόσο όταν κερδίζει η ομάδα μας, ή πολύ χειρότερα γιατί αισθανόμαστε τέτοια απογοήτευση όταν χάνει? Η απάντηση φαίνεται ότι βρίσκεται στους καθρεπτικούς νευρώνες, ένα διπλό σετ εγκεφαλικών κυττάρων που καταρχήν σχετίζεται με το μηχανισμό της μίμησης. Σύμφωνα με σύγχρονες έρευνες, οι ίδιοι νευρώνες στέλνουν σήμα στο συναισθηματικό σύστημα του εγκεφάλου, επιτρέποντας στον καθένα από εμάς να αντιληφθεί τι αισθάνεται ο άλλος, ακόμη και να ταυτιστεί με το συναίσθημα αυτό, σαν να το βιώνει ο ίδιος. Κρατώντας τις αποστάσεις του από το συμπέρασμα της μελέτης του Σάσεξ, αποδίδοντας το αποτέλεσμα καταρχήν στα αντίστοιχα εξαρτημένα αντανακλαστικά, ο νευροψυχολόγος και διδάκτορ του Πανεπιστημίου Τενεσί, κύριος Ευθύμιος Αγγελάκης, διευκρινίζει. Σαφώς υπάρχει ενσυναίσθηση που είναι να μπω στη θέση σου, να δω τον κόσμο με τα μάτια σου, να αισθανθώ πώς αισθάνεσαι. Αλλά αυτό δεν είναι καθόλου αυτόματο. Είναι κάτι που το καλλιεργούμε δύσκολα.
Ίσως χρησιμοποιούμε κάποιο από το μηχανισμό της μίμησης σαν εργαλείο για να μπούμε στην συνέστηση. Χρησιμοποιούμε τους καθρεπτικούς νευρώνες στους οποίους υπάρχει αυτή η βιβλιογραφία τελευταία για τη μίμηση. Αλλά επί της ουσίας πρέπει να κοπιάσω για να μπω στη θέση σου. Μπράβο. Εδώ βλέπετε την περιοχή που ενεργοποιείται όταν κάποιος... Ο ειδικός υπογραμμίζει ότι κατά την σχετική διεργασία ενεργοποιούνται συστήματα που βρίσκονται στην ανώτερη περιοχή του εγκεφάλου. Εκεί που είναι άδειος ο πίνακας και τον γεμίζουμε εμείς σιγά σιγά μέσα από τη ζωή μας. Όχι στα κατώτερα στρώματα που είναι οι αυτόματες συμπεριφορές. The brain uses the mirror neurons to mirror the movements it sees. Ο άνθρωπος λοιπόν μιμείται μόνο συμπεριφορές ή και συναισθήματα. Και τα δύο. Μπορούμε να αντιγράψουμε και τα συναισθήματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπαίνουμε ακριβώς στη θέση του άλλου. Μπορούμε απλώς να διαβάσουμε στο πρόσωπο του άλλου ένα συναίσθημα και να πάρουμε μια γεύση από αυτό, ίσως, αν επιλέξουμε να το νιώσουμε. Οι ερευνητές του Sussex υποστηρίζουν ότι η ενσυναίσθηση μέσω της αυτόματης μίμησης ενισχύει τους ανθρώπινους δεσμούς και τελικά βοηθά να συμβιώνουμε αρμονικά. Ο ειδικός καταλήγει δίνοντας τροφή για σκέψη. Είναι λοιπόν κάτι αυτόματο. Δεν θα είχαμε την κοινωνία που έχουμε. Θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Ίσως να το έχουν τα μερμήγκια και οι μέλισσες. Μείνετε μαζί μας αμέσως μετά το διάλειμμα. Το αυτοκίνητο που πάει κυριολεκτικά σφαίρα, αλλά και ένα σκύλος όπως δεν έχετε ξαναδεί. Τα ημέρες επιστήμη και τεχνολογία, εδώ είμαστε και πάλι και να πάμε μέχρι την Ινδία, όπου νεαροί επιστήμονες από ολόκληρο τον κόσμο αφήνουν για λίγο τα μαθητικά έδρανα και συναντιούνται στη Βομβάη για το καθιερωμένο ραντεβού καινοτομίας. Οι φιλόδοξοι μικροί τεχνολόγοι μπορεί να αλλάζουν κάθε χρονιά, ωστόσο το όραμα παραμένει. Γιορτή νιάτων καινοτομίας και τεχνολογίας με άρωμα Βομβάης. Το TechFest θεσπίστηκε από το φημισμένο Ινδικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και σημειώνει θεαματική επιτυχία επί 17 συνεπτά έτη. Με λίγα μέσα, αλλά πολύ φαντασία και δημιουργικότητα, μαθητές και φοιτητές από όλη την Ινδία, καθώς και συμμετέχοντες από κάθε γωνιά του πλανήτη, συνεισφέρουν τη φρέσκια επιστημονική τους οπτική πάνω σε σύγχρονα τεχνολογικά ζητήματα. Το πιο μικρό ποδήλατο του κόσμου, σύμφωνα με τον αεροδημιουργό του, είναι γεγονός. Αποτελείται εξ ολοκλήρου από παιδικά παιχνίδια και έχει ύψος μόλις 10 ίντσες, δηλαδή 25 εκατοστά. Ιντερνετ πε σερ κατέ μουσική και σαφέ σωτή βαϊκέ, ο 13 ίντσ και βαϊκή. Και μου έτσι λέγα και μου έτσι ρεκόρ break κάρνα. Και μου έτσι σωτή βανάδι. Θέλει λίγη εξάσκηση βέβαια, αλλά αν είστε μέχρι 80 κιλά, θα σας μεταφέρει στον προορισμό σας τραβώντας αν μη τι άλλο τα βλέμματα. It was awesome. That's what I can tell. I mean, it was a bit difficult to balance, but I liked it. I enjoyed it. Η φράση «φτιάχνω στην άμμο παλάτια» αποκτά νέο νόημα όταν έχεις στα χέρια σου το Beach Boat. Το μηχάνημα που προσέλκυσε ζωηρό ενδιαφέρον προς το παρόν αρκείται στην ψυχαγωγία μας, με τις προοπτικές του όμως να παραμένουν ανοιχτές. Its main application is for drawing on beaches, but we also have a module that can spray paint on asphalt, for example. Yeah, but it's designed to be a beach drawing robot, yes. Ένα διαδραστικό παιχνίδι για μοναχικούς αστροναύτες, αλλά και η τρυφερή σκέψη των 12χρονων δημιουργών του ξεχώρισε στη φετινή έκθεση. We were actually doing a lot of research on the problems faced by astronauts and we found that they feel very lonely. And so we thought, let's make tic-tac-toe. Because, you know, if we thought that if our dad would go, what would we miss? So we would miss playing games with him. We would miss, you know, playing tic-tac-toe with him. And so we decided to make a game that can allow the astronaut in space to play tic-tac-toe with his family and friends on Earth. Ένα απολύτως λειτουργικό ρομπότ εκτυπωμένο εξ ολοκλήρου από τρισδιάστατο εκτυπωτή είναι αρκετά εντυπωσιακό από μόνο του. Πόσο μάλλον όταν η σχετική τεχνογνωσία φιλοδοξεί να βελτιώσει την καθημερινότητα συνανθρώπων μας και μάλιστα δωρεάν.
It's a project about using technology and open source to create low cost and low technology prosthetic devices for people with disability. It's based on a project called InMove, just beside me, in which the creator designed a 3D printable robot. Νέοι, ιδέες, επιστήμη, εφευρετικότητα, δημιουργία και αντί σλόγγαν τι άλλο παρά η αλήθεια ενός μεγάλου οραματιστή. Γιατί οι άνθρωποι που είναι αρκετά τρελοί ώστε να πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο είναι αυτοί που τελικά το κατορθώνουν. Πάμε και πάλι τώρα στη Μαρία Φαρμακιώτη για να δούμε ένα θέμα ειδικά αφιερωμένο στους λάτρεις της ταχύτητας σε πολύ λίγο. Νάτι. Μαρία Φαρμακιώτη. Ήρθα, όχι με την ταχύτητα του αυτοκινήτου βέβαια. είναι γρήγορα, το αυτοκίνητο πύραυλος, Νίκο, κυριολεκτικά πύραυλος. Μπορεί να ταξιδεύει με 1600 χιλιόμετρα την ώρα. Θα σπάσει δηλαδή το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας επάνω στη γη, που ήταν 1000 χιλιόμετρα. Διαθέτει 135.000 άλογα, 6 φορές δηλαδή τη δύναμη όλων των αυτοκινήτων της Φόρμουλα 1 τη στιγμή που βρίσκονται στη γραμμή της εκκίνησης. Θέλεις να πάρουμε μια γεύση? Για να δούμε, για να δούμε. Καλά, επιστημονική φαντασία κανονικά, έτσι. Σφαίρα, όνομα και πράγμα, κυριολεξία. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό, καθώς έχουμε ένα ακόμη σημαντικό εργαλείο το οποίο θέτουν στη διάθεσή τους οι επιστήμονες για την εξερεύνηση του διαστήματος. Είναι ο νέος κυνηγός πλανητών, Νίκο, λέγεται NGTS. Μα και πού είναι τα βρίσκεις αυτά τα θέματα, NGTS. Φροντίζει η NASA γι' αυτό. Είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς. Και είναι το νέο τηλεσκόπιο λοιπόν που άρχισε να σαρώνει το διάστημα. Έρχεται να αντικαταστήσει το διαστημικό τηλεσκόπιο Kepler που τέθηκε εκτός λειτουργίας το 2013 και αναζητεί πλανήτες με διάμετρο 2 έως 8 φορές μεγαλύτερη από τη διάμετρο της Γης. Είναι οι λεγόμενες υπεργαίες. Αποτελείται από μια διάταξη 12 μικρών τηλεσκοπίων και βρίσκεται στην έρημο της Χιλής. Μάλιστα. Τώρα, αλλάζοντας θέμα, εδώ και λίγες ημέρες η Google αναβάθμισε τη μεταφραστική της υπηρεσία για Android και iOS κινητά. Επί της ουσίας θα διαθέτουμε όλοι τον προσωπικό μας ηλεκτρονικό μεταφραστή, Νίκο, καθώς η νέα εφαρμογή Google Translate θα μπορεί να μεταφράζει σχεδόν σε πραγματικό χρόνο συνομιλίες, διευκολύνοντας έτσι τις συζητήσεις μεταξύ δύο ατόμων που δεν μιλούν την ίδια γλώσσα, με ένα μόνο κλικ στο εργαλείο μετάφρασης φωνής. Πολύ χρήσιμο αυτό, ακούγεται. Πάρα πολύ χρήσιμο. Σε λίγο δεν θα χρειάζεται καν να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες, μάλλον. Και να σου θυμίσω ότι κάτι αντίστοιχο είναι εφικτό εδώ και λίγο καιρό και στο Skype. Άκουσε λίγο. Bonjour, comment puis-je vous aider? Hello, how can I help you? Good morning, I would like a cup of coffee. Bonjour, je voudrais une tasse de café. Είναι αυτό που λέμε wow. Εντάξει με τη φωνή, με την εικόνα τι γίνεται? Θα υπάρχει δυνατότητα μετάφρασης? Φυσικά, σκέψου να βρίσκεσαι για παράδειγμα στο εξωτερικό, να βλέπεις μια πινακίδα, να μην καταλαβαίνεις τι λέει, θα μπορείς να σηκώσεις το κινητό σου, όπως όταν θέλεις να βγάλεις μια φωτογραφία. Με μια κίνηση. Και αυτό, έτσι. Με μια κίνηση, ναι. Και αυτό θα μεταφράζει αυτόματα το κείμενο, χωρίς μάλιστα να απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο. Το μόνο αρνητικό που έχει είναι ότι δυστυχώς δεν είναι ακόμη διαθέσιμες όλες οι γλώσσες σε αυτή την υπηρεσία. Υπήρξε και ένα αρνητικό, αλλά φαντάζομαι και αυτό θα διορθωθεί το επόμενο διάστημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Φαρμακιώτη. Τώρα, κυρίες και κύριοι, η τελευταία λέξη της υψηλής τεχνολογίας παρουσιάστηκε σε μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις στον κόσμο, στο Las Vegas. Τη μεγαλύτερη εντύπωση πάντως προκάλεσε ένα νέο μοντέλο μεγάλης αυτοκινητοβιομηχανίας χωρίς οδηγό. Αυτό το νέο πολυτελές μοντέλο της Mercedes-Benz δεν εντυπωσιάζει απλώς για το σχεδιασμό του, αλλά κυρίως γιατί δεν του χρειάζεται οδηγός. Πρόκειται για το νέο μοντέλο της αυτοκινητοβιομηχανίας που παρουσιάστηκε στη μεγαλύτερη έκθεση υψηλής τεχνολογίας του κόσμου που διεξάγεται στο Las Vegas. It's more than a car. It's the first holistic approach to the fully autonomous luxurious car for the future. Looking at a kind of
time like 2030. You look at yourself in all... Η καινοτομία συναντά την ομορφιά σε αυτόν τον καθρέφτη που κάνει τις γυναίκες και τους άνδρες να μοιάζουν ομορφότεροι. Φτάνει μόνο να κοιταχτείς και αμέσως βλέπεις το ειδωλό σου χωρίς μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια και σημάδια στο πρόσωπο. Μάλιστα, ο μαγικός καθρέφτης που συνδέεται με κάμερα σου προτείνει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά σου το στυλ μακιγιάζ και τα χτενίσματα που σου ταιριάζουν. Play with different designs, it makes you feel like an artist. Ανάμεσα στα gadget που εντυπωσίασαν ήταν μια συσκευή αλκοτέστ που συνδέεται με το smartphone. Ο χρήστης φυσάει στο στόμα της συσκευής, αμέσως τα δεδομένα μεταφέρονται μέσω Bluetooth στο έξυπνο κινητό, όπου η ειδική εφαρμογή τον ενημερώνει σε λίγα δευτερόλεπτα για τα επίπεδα αλκοόλ που ανιχνεύτηκαν στο αίμα του. Στόχος της συσκευής είναι να προειδοποιήσει τους χρήστες της, όποτε εκείνοι είναι έτοιμοι να υπερβούν το όριο, πίνοντας ακόμα ένα ποτό. Και τώρα ετοιμαστείτε να γνωρίσετε τον σκύλο που αποτελεί το όνειρο κάθε ιδιοκτήτη. Τα κάνει όλα μόνος του. Και όταν λέμε όλα, δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε. Το όνομά της είναι Eclipse και είναι ο ιδανικός σκύλος για κάθε ιδιοκτήτη που βαριέται να βγάζει βόλτα τον τετράποδο φίλο του. Αυτό το μαύρο λαμπραντόρ έχει κερδίσει το θαυμασμό πολλών στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών και αυτό χάρη στην ικανότητά του να παίρνει το λεωφορείο και να πηγαίνει μόνο του στο πάρκο. Για την Eclipse, η βόλτα στο πάρκο με το λεωφορείο αποτελεί πια καθημερινή ρουτίνα. Αυτός ο παράξενος ταξιδιώτης φροντίζει να κάθεται πάντα στο παράθυρο για να ξέρει που βρίσκεται και να κατέβει στη σωστή στάση. Οι περισσότεροι οδηγοί τη γνωρίζουν πια καλά και την καλωσορίζουν. Ο ιδιοκτήτης της Eclipse συνήθιζε να κάνει μαζί της αυτή τη βόλτα καθημερινά. Μόνο που μια μέρα το συμπαθές τετράποδο αποφάσισε να επιβιβαστεί στο λεωφορείο χωρίς να περιμένει το αφεντικό του να καπνίσει. Μπορεί να είναι αρκετά έξυπνη για να παίρνει το λεωφορείο μόνη της, όμως ακόμη δεν έχει μάθει να πληρώνει το αντίτιμο του εισιτηρίου. Και παρόλο που οι κανονισμοί στο Σιάτλ ορίζουν πως για τα μεγαλόσωμα ζώα οι ιδιοκτήτες καταβάλουν ένα επιπλέον εισιτήριο, η Eclipse απολαμβάνει δωρεάν απεριόριστες διαδρομές. She makes everybody happy. Like, how can you not love this face? Αυτή πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που ένα σκύλος εντυπωσιάζει με τις ικανότητές του. Στη μακρινή Νέα Ζηλανδία, για παράδειγμα, πριν από 2 χρόνια, φιλοζωικό σωματείο έβαλε τους σκύλους στη θέση του οδηγού και ακόμη κι αν δεν κατάφερε να δημιουργήσει νέα τάση, χάρισε υπέροχα πλάνα και άφθονο γέλιο. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Την άλλη Κυριακή ψηφίζουμε, οπότε ραντεβού τι μεθεπόμενη. Μείνετε στον Sky, έρχεται Μανώλης Φακάκης με όλη την αθλητική σας ενημέρωση. Καλό μεσημέρι, καλή Κυριακή.